Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνι, παράκλη, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, σαφώς των αγαθών και της ζωής ο Υιός, εν θέλει και σύνωσον εν ημί, καθάριστον εμάς, ο πάσης κυρίως και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Την επόμενη Δευτέρα, όχι είπαμε έτσι. Και να το πω για να το πω. Άμα θέλετε να αρχίσουμε, καταρχήν δεν μιλάνε τη Δευτέρα. Θα μαζεύουμε το σπάνιο από το έτο. Λέει η γραφή. Λέγει η γραφή. Ο νόμος του Θεού. Σε εκείνους που είναι σαν και εμένα, ναι, που κάνουν ομιλίες, αλλά όχι σε όλους, είπα σαν και εμένα. Τι εννοώ με αυτό, θα το καταλάβετε τώρα αμέσως από αυτό που λέει η Γραφή. Γιατί και ελάχομαι πάρα πολύ και στεναχωρίαμαι. Άμα το λέει, είναι τι, γιατί, σύ, ο αμαρτωλός, εκδιηγεί, λαλείς στους άλλους τα δικαιώματά μου για τον νόμο μου, αμαρτωλέ, γιατί μιλάς στους άλλους για τον νόμο μου. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα για τον διδάσκοντα, εμένα δηλαδή. Και θέλω να με συγχωρέσετε που έχω τη θέση του δασκάλου. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να πείτε ένα λόγο στον Κύριο. Να μου δώσει συγγνώμη και μαζί με τη συγγνώμη να καρποφορεί σε όπου ακούγεται ο Λόγος του Θεού και από όποιον ακούγεται. Για να μην πω ότι δεν έχει καμία σχέση ο Λόγος του Κυρίου, ο νόμος του, με αυτόν που τον λαλεί. Δεν είναι του λαλούντος ο λόγος, αλλά του διδόντος, εκείνου που τον δίνει. Και επομένως, ζητώ από σας, παρακλητικά, να κάνετε αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο λόγος του Θεού διαδίδεται, γιατί έχει τη δύναμη από μονάχος του να ακούγεται και να καρποφορεί. Όμως δεν πάβει να λέγει κάντε προσευχή ώστε να μου ανοίξει το στόμα ο Θεός να ομιλώ και τα αυτιά εκείνων που ακούνε. Κάτω από αυτές τις περιποθέσεις βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Και επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και από την Εκκλησία και εδώ Λόγω Θεού να λαλεί και να λέγει ότι για τους ανθρώπους γενικά ο Κύριος ομιλούσε και έλεγε οι άνθρωποι που είναι απέναντί μου, δεν το λέω για εδώ, να προσέξουμε, μην παρεξηγηθώ, οι άνθρωποι που είναι απέναντί μου, το λέω απλά, έχουν αυτιά αλλά δεν ακούνε. Και έχουν και μάτια, αλλά δεν βλέπουν. Το είπε αυτό ο Κύριος, το είπε και ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος. Το γράφει η Γραφή, από εκεί το διαβάζουμε. Συνεπώς, δεν έχουμε παρά να λέμε, Κύριε, δώσε μας φωτισμό, ώστε
αυτό που είναι αποκεκριμένο, αυτό που διαβάζουμε, περνάει εδώ στο μυαλό μέσα. Σαν γνώση είναι απαραίτητο να γίνεται αυτό, να περνάει σαν γνώση στο μυαλό. Αλλά ανάγκη όμως να γίνεται μέσα στο μυαλό με ταπείηση, να ανακαινίζει, να κάνει καινούριο το μυαλό και να φωτίζει το μυαλό, γιατί πίσω από το λόγο και πίσω που ακούμε τώρα εδώ και πίσω από το γράμμα που διαβάζουμε είναι όλη αλήθεια. Δεν είναι το γράμμα και ο λόγος που ακούμε μόνο, αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά πίσω από αυτό είναι η αλήθεια. Ερχόμαστε τώρα σε αυτό που και στο προηγούμενο θέμα μας απασχόλησε. Η κατάνοιξη ήταν το θέμα. Και κατάνοιξη σημαίνει μια κατάσταση της ψυχής, εκείνης της ψυχής, που βιώνει στην πράξη τις αρετές του Ευαγγελίου. Βιώνει, ζει η ψυχή στην πράξη. Και είπα προηγουμένως, περνάει στο νου, εκεί είναι γνώση. Όταν γίνει έργο, τότε βιώνει η ψυχή αυτό που διάβασε, αυτό που άκουσε, αυτό που είδε. Και αυτό που ενδιαφέρει τον Κύριο και το Ευαγγέλιο είναι να γίνεται βίωμα. Γιατί αλλιώς, για μένα πρώτα, θα είναι μια απλή συνήθεια και θα τις φάω από τον Κύριο. Μια απλή συνήθεια. Γιατί λέει ο γνους Παναγιώτη και μη ποιήσας εκείνος που τα γνώρισε με το μυαλό. Με αυτό γνωρίζω. Αλλά δεν τα έκανε και μη ποιήσας, αλλά δεν τα έκανε, δαρίσετε πολλά. Είναι αυτό που λέει ο λαός απλώς. Καημένε δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν κρατούσες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κατάγνηση, επαναλαμβάνω, είναι κατάσταση της ψυχής. Όπως λέμε, προσέχει το παπάς, υπερεφορίας των καρπών της γης, όταν έχει κατάνοιξη η ψυχή του ανθρώπου, παράγει καρπούς πνευματικούς. Είναι γόνιμη η γη, πέφτει βροχή στη γη, βγαίνει ο σπόρος, βοηθάει ο καιρός, παράγει καρπό εφόσον έχει όλα αυτά. Το ίδιο και εδώ με τις ευαγγελικές αρετές θα αναφέρομαι. Καρποφορεί η ψυχή και έχει εφορία. Και επαναλαμβάνω, όχι μόνον με τη γνώση. Δεν ζει η ψυχή με τη γνώση. Η ψυχή ζει με το έργο. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Φτάνει ένας, ας πω, γιατρός να πάει και να ακούσει μαθήματα στο πανεπιστήμιο και να πει είμαι γιατρός χωρίς να έχει πρακτικά βιώματα? Ποτέ. Πουθενά σε καμία ειδικότητα ανθρώπινη δεν γίνεται μόνον με το μυαλό να μάθει κάτι και να πει τώρα το έμαθα. Η γνώση στέκει μόνο η αληθινή γνώση στην πράξη. Παντού αυτό όμως είναι. Είπα, παντού είπα. Παντού. Γι' αυτό όταν, να ξέρετε ένα πράγμα, εγώ το χρησιμοποιώ πολύ εύκολα αυτό το πράγμα. Ερωτώ,
έχεις γνώση, γνωρίζεις καλά εκείνο που μου συζητάς, στον αντιλέγοντας, εκείνο που μου φέρνει αντίρρηση. Εάν το γνωρίζεις, πρώτα θα μου πεις που το διάβασες. Και δεύτερο, αν το έκανες αυτό που διάβασες. Αν λοιπόν δεν περπάτησες από πάνω, γιατί μου λαλείς? Δεν έχει καμία ισχύ ο λόγος. Καμία απολύτως. Συζήτησα με τον Σταύρο, το φαρμακοποιό, και του έλεγα, σταμάτη. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τα φάρμακα, για τι έμαθες εσύ και τι κάνεις, γιατί δεν ξέρω. Και κανένας δεν μπορεί να μιλήσει, εφόσον έχει ασχοληθεί με το ευαγγελικό έργο. Τότε πήγα μια φορά στην εκκλησία ή στο δημοτικό γυμνάσιο, άμαθα αυτά που μου μάθανε σχολείο, δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν τώρα μιλάμε για κατάνοιξη που είναι σκέτη πράξη. Δηλαδή δεν θεωρεί πράξη με τη... Η πράξη δεν συμβάζει με τη θεωρία. Η θεωρία δεν συμβάζεται με την πράξη. Εφόσον δεν εφαρμόζεις. Ναι, η θεωρία είναι θεωρία. Η πράξη έχει διαφορά. Είναι αναγκαίος η ακρόαση του λόγου, αλλά δεν φτάνει. Είναι ανάγκη μεγάλη να εφαρμόσω για να νιώσω. Έρχομαι λοιπόν. Ξεκινώ από εκεί που ξεκίνησε η Αγία Σαρακοστή. Δεν θα λεπτολογήσουμε, αλλά συγκεκριμένα παραδείγματα που μας περνάνε, άντε τι ωραίο που ήταν. Εκεί σταματάμε και τελείωσε. Το λέω και για μένα. Στον τελώνη και στον Φαρισαίο. Ο ένας λέγει, είχε έπαρση, εγωισμό. Και έφτανε στο σημείο ώστε ο εαυτός του να είναι ο καλύτερος όλων μέσα στον κόσμο, ο καλύτερος από όλους. Γιατί είπε ο Φαρισαίος, είπε «Ουκι μη ως περιλυπή, δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, κλέπτες, άρπαγες, μοιχοί», ανέφερε ένα παράδειγμα. Και από την άλλη μεριά, ούτε σαν εκείνον τον άνθρωπο, τον τελώνει, που αφαιρεί πορτοφόλια και κλέβει και με τον νόμο. Εδώ στεκόμαστε όλοι μας και λέμε ο τελώνης ήτανε ο ηματίας, ο υπερήφανος, ο εγωιστής. Ο Κύριος είπε για αυτόν ότι ο Φαρισαίος έφυγε καταδικασμένος από τον ναό, χωρίς να πάρει καμία άφεση. Γιατί λέει ο Κύριος όταν τελειώνει η παραβολή, κατέβηκε από εκεί που ανέβηκε στον ναό για να προσευχηθεί, όχι δε δικαιωμένος, ο τελώνης κατέβηκε δικαιωμένος από πάνω. Γιατί ο τελώνης, το γνωρίζουμε όλο, θα το σχολιάσουμε και μαζί, είπε μετά από αυτοέλεγχο και αυτοεξέταση, όλοι οι άλλοι είναι καλοί, μόνο εγώ είμαι σκάρτος. Είδε ότι αυτός και μόνο είναι ο σκάρτος, σε αντίθεση με το Φαρισαίο που είπε όλοι οι άλλοι είναι σκάρτοι, μόνο εγώ είμαι καλός. Γιατί είπε δεν είμαι όπως οι λοιποί. Ενώ ο άλλος είπε, είδε τον εαυτό του, είδε τα χάλια του και είπε ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Στο Άγιον Όρος κάποια εποχή, δεν θυμάμαι ποιος πατριάρχης
Κωνσταντινούπολεως έκανε επίσκεψη και εκεί στις Καριές ήταν ένας καλόγερος και πολλά κάτι πράγματα. Και την ώρα που πέρασε από εκεί, δεν θυμάμαι το διάλογο που έκανε, αλλά θυμάμαι λίγο αυτό το πράγμα. Του είπε, να σκύβεις και λίγο μακαριότατε, του λέω, το κεφάλι. Και είχαν κάτι μικρές πόρτες, γιατί το κεφάλι θέλει λίγο ξύσιμο, του λέει, με αυτόν τον τρόπο περίπου. Και πράγματι, μετά από λίγο καιρό, επειδή είχε ο Πατριάρχης λίγο έπαρση, τον ξυλώσανε ο Πατριάρχη και κατέβηκε στο όρος και μόνασε. Στο Μυλοπόταμο, νομίζω. Ξέρεις που είναι ο Μυλοπόταμος, πάει. Μπράβο. Λοιπόν, σημαίνει ότι ο εγωιστής πάντα ξύνεται. Όλοι του φταίνε. Και του φταίνε γιατί είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο από τα αμαρτήματα. Δεν υπάρχει άλλο. Και μόνο αυτό μας βγάζει έξω και έξω από τον δρόμο του Κυρίου. Ο Κύριος είπε, ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε. Εκείνος που υψώνει τον εαυτό του, εκείνος ταπεινώνεται. Έχετε να κάνει μια παρατήρηση, κάτι να πείτε γύρω από αυτό, πριν κάτι πω εγώ πάλι, πέστε αν θέλετε κάτι και εσείς, να μην μιλάω μόνο εγώ. Σε αυτά τα θέματα που τα θεωρούμε και κοινά θέματα και γνωστά πασίγνωστα. Τα που λέει ο Απόστολος Παύλος, έλεγε εγώ σας έκανα πλούσιο και εγώ είμαι πάντοχος. Πραγματικά. Λοιπόν υπάρχει εγωιστής που κάνει το ταπεινό και ο ταπεινολογών που είναι εγωιστής. Είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Όταν ακούμε να ομιλεί κάποιος, δεν συμβαίνει πάντοτε, και να λέγει εγώ είμαι αμαρτωλός, όμως να απέχει από αυτή την πραγματικότητα, να το λέει σαν σχήμα λόγου, μπορεί να το βιώνει, για ταπεινολογία, αυτό κρύβει στο βάθος κενοδοξία και εγωισμό. Είναι κολάσιμο. Επαναλαμβάνω, ο Κύριος δεν κάνει δεκτή καμία πράξη, είτε λέγεται προσευχή, είτε λέγεται ελεημοσύνη, ή οποιοδήποτε καλό έργο, εκείνου που κίνητρο εσωτερικό είναι ο εγωισμός. Κίνητρο εσωτερικό. Δηλαδή, κάνω μια ελεημοσύνη και όπως λέει μέσα η Αγία Γραφή, για το θεαθήνε της ανθρώπης, για να με δούνε οι άνθρωποι ότι έκανα την ελεημοσύνη. Αυτή η ελεημοσύνη μπορεί να πιάνει τόπο, να σώζει κάποιον, αυτόν που τα δέχεται, που έχει ανάγκη από χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν σώζει εμένα που την κάνω. Δεν σώζει εμένα που την κάνω. Γιατί λέει ο Κύριος, αυτός που κάνει τέτοια ελεημοσύνη για να φαίνεται, έχει εγωισμό και απέχει τον μισθόν αυτού. Δηλαδή το μισθό του το έχει πάρει. Όταν λέει ο κόσμος μπράβο, τελείωσε, έχει πάρει το μισθό του. Θεαθήνε σημαίνει με βλέπουν οι άλλοι, μου λένε έβγε, μου φτάνει η πληρωμή αυτή. Παραπάνω, μόνο εδώ. Ναι, όχι εκπρόνιος. Βέβαια, γιατί λέει ο Κύριος, σου δε ποιούντος ελεημοσύνη, όταν κάνεις εσύ το καλό που λέγεται ελεημοσύνη και οποιοδήποτε καλό έργο, μη γνώτο, να μην γνωρίζει, λέει, το δεξί σου χέρι τι κάνει το αριστερό χέρι. Που σημαίνει πρέπει να είναι κρυφή εντελώς. Και οποιοδήποτε έργο, δεν είναι μόνο ελεημοσύνη,
δεν πρέπει να γίνεται για να βλέπει ο κόσμος. Γιατί λέει, βλέπει από ψηλά ότι γίνεται, το κάνεις κρυφά και θα σε πληρώσει φανερά. Έτσι μόνο αυτή την ισχύ έχει. Εκεί δεν υπάρχει εγωισμός, εκεί υπάρχει ταπείνωση. Όταν γίνεται, εν το κρυπτό. Ο πατήρ, ο βλέπω εν το κρυπτό, αποδόσιση εν το φανερό. Θα σου δώσει φανερά εκείνο που έκανες κρυφά εσύ. Νούμερο ένα λοιπόν, ο εγωιστής και ο εγωισμός είναι το πρώτο από τα αμαρτήματα που βασανίζει όχι τον άνθρωπο μόνο και τους ανθρώπους μας. Δεν βασανίζει μόνο ένα, πολλούς βασανίζει ο εγωισμός. Γιατί είναι πληγή πρώτη και θανάσιμη. Δεν είπε από τον εγωισμό και η πλεονεξία. Πάνε αγκαλιά αυτά τα δύο. Ο εγωιστής τα θέλει όλα δικά του. Δεν είπε, επαναλαμβάνω. Πάνε αγκαλιά, πλεονεξία. Μαζί. Την προπερασμένη Κυριακή ακούσαμε εκείνο το περίφημο του ασώτου που έφυγε από τον πατέρα του και που έφαγε, λέει, την περιουσία του. Ζων ασώτος, λέει, έφαγε του πατέρα την περιουσία μακριά από το σπίτι του πατέρα, ζώντας μέσα στην ασωτεία. Με τα πορνών, λέει, και μοιχών έφαγε, λέει, την περιουσία. Ο άσωτος είναι αυτός. Αλλά κοιτάξτε κάτι. Ο Κύριος είναι και αυτό το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο γεμάτο από κατάνοιξη μέσα. Πού υπάρχει η κατάνοιξη σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή την παραβολή που ο Κύριος εκθέτει στο Ευαγγέλιο του. Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι γεμάτη κατάνοιξη. Αλλά εμείς στεκόμαστε εκεί που δεν είχε ούτε να φάει, ούτε να πιει, ούτε να κοιμηθεί και που έτρωγε, λέει, με τα γουρούνια. Δείχνει εκεί ο Κύριος ψυχή ανθρώπου απογυμνωμένη από κάθε καλό. Απογυμνωμένη από κάθε καλό. Που πάσχει φρικτά. Που πεινάει. Που πονάει, που υποφέρει. Που δεν δέχεται κανενός ούτε ένα καλό λόγο. Και προφανώς ούτε και τον πατέρα του. Που τον αγαπάει ουσιαστικά και καλά. Και που κάποια στιγμή όμως, κάποια στιγμή, μέσα σε όλο το πάθημά του, ο άσωτος, αντιλαμβάνεται μετά από ικτρό πάθος, ότι δεν είναι ζωή αυτή. Αυτά είναι κατάντημα που περνάω εγώ. Είμαι ο πιο δυστυχισμένος του κόσμου, ενώ θα μπορούσα να είμαι ο πιο ευτυχισμένος. Και σημειώνει το Ευαγγέλιο. Ελθόν εις εαυτόν, λέει, αφού κατάλαβε μέσα του ότι ό,τι έκανε ήταν κακό που το έκανε εις βάρος του, και του στήχιζε για όλη την ύπαρξή του, την έσω και την έξω, κατάντημα ψυχικό, κατάντημα σωματικό. Ερθόν εις εαυτόν, αφού ήρθε στα συγκαλά του, όχι στη λογική, αυτή την απλή λογική που έχουμε, σε βαθύτερη κατανόηση λογικής.
βαθύτερη κατανόηση λογικής. Είπε, θα πάω στον πατέρα μου. Και ξέρετε κάτι, εδώ μιλάει καθαρά ο Κύριος μας στην παραβολή για μία εξέταση εσωτερική που έκανε ο άσωτος. Έκανε εξέταση εσωτερική και διαπίστωσε, προσέξτε, εσωτερικά, εδώ το πρόβλημα είναι εσωτερικό, ότι λοιμό απόλυμε, πείνα εσωτερική αισθανόταν και χανόταν από την πείνα αυτή. Αυτό αισθανόταν. Λέει ένας προφήτης, δεν θυμάμαι το όνομά του, όμως θυμάμαι τι έχει πει, ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις πείνας. Η μία να αντικαταλαβαίνεις και να ζητάς φαγητό, εμός, και άλλη να πεινάς που οφείλεται σε ασθένεια και να μην αισθάνεσαι, να έχεις ανάγκη να φας και να μην αισθάνεσαι ότι θέλεις να φας. Όπως ήταν ο εμός. Ορίστε. Ο προφήτης εμός. Δεν θυμάμαι ποιος είναι, είπα, δεν το θυμάμαι. Και, αλλά λέει όμως, οι άνθρωποι θα έρθει η εποχή που θα πεινάνε και δεν θα αισθάνονται την πείνα και θα πεθάνουν της πείνας. Και εδώ δεν μιλεί για τα καλά φαγητά που τρώμε. Ομιλεί για τις ψυχής τα φαγητά. Η οποία σου λέει, είναι η κατάσταση του ανθρώπου που ζει σε μια τελεία άγνοια, τελεία άγνοια. Και δεν αντιλαμβάνεται να καλύψει την αγνιά του με τίποτα, γιατί τα ξέρει όλα. Δεν ανοίγει βιβλίο από τα πνευματικά βιβλία για να δει, αλλά μπορεί να ανοίγει. Αλλά πνευματικά βιβλία δεν ανοίγει. Πεινάει η ψυχή του, δεν καλύπτεται η πείνα με τίποτα, πεθαίνει πείνα στην ψυχή, μπορεί να ζει το σώμα. Εκεί πια δεν καταλαβαίνει του ασώτου Υιού αυτό που είπε, λοιμώ απόλυμε, χάνομαι από την πείνα, άμα δεν πάω στον πατέρα μου. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ο Κύριος εδώ μας παρουσιάζει τον άσωτο που μετανόησε, που κατάλαβε την πείνα του. Γιατί του ένοιξε την ψυχή για τα καλά, του τρύπησε την ψυχή για τα καλά. Η έννοια του πατέρα έφυγε από τον πατέρα του, έφυγε. Φύγαμε από τον πατέρα μας δηλαδή. Αυτό είναι το νόημα. Και είναι ανάγκη να επιστρέφουμε. Είναι ανάγκη να επιστρέφουμε στον πατέρα. Είναι ο άσωτος της μετάνοιας, αυτός που λέει η παραβολή. Και μακάρι να είμαστε άσωτοι της μετάνοιας. Γιατί ποιος μπορεί να πει, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι έπραξε αυτά που λέει ο νόμος, όπως τα λέει ο νόμος. Και απαντάει ο ίδιος όχι. Και συμπληρώνει παρακάτω. Πάντες ξέκλειναν άμα εχρειώθησαν, όλοι οι άνθρωποι στραβό δρόμο πήραν, αφού έγιναν, λέει, αχρίοι, αχρειώθηκαν, λέει, άχρηστοι δηλαδή, πάντες. Δεν ξέρει, και τον εαυτό του δεν ξέρει ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν, το δρόμο του ασώτου τον βιώνει κατά ένα ποσοστό κάθε άνθρωπος, αλλά όμως έχει χρέος να βιώνει και το δρόμο της μετανοίας, της επιστροφής. Δεν έχω τη δύναμη για να σας μπορώ να σας μεταδώσω την ψυχή της παραβολής που αναφέρει ο Κύριος, που είναι, λένε οι πατέρες, αν έλειπε όλο το Ευαγγέλιο το υπόλοιπο και έμενε μόνο η παραβολή του ασώτου,
είναι αρκετή για να σωθεί ο άνθρωπος. Αρκετή για να σωθεί ο άνθρωπος. Και τη μέσα εκεί βλέπεις τον πατέρα γεμάτο αγάπη να κάνει το παν, να κρατήσει το παιδί του και όχι μόνο αυτό, αλλά παρότι έφυγε ο γιος του να τον περιμένει όσο καιρό και αν έλειπε ο γιος. Και τον περίμενε και τον συνάντησε απ' έξω από την πόρτα πάλι, το γιο. Ο Κύριος εδώ στην παραβολή αυτή που μα, δεν λέγει τίποτα άλλο παρά ότι όλοι όσο καιρό και ζούμε έστω και ένα λεπτό ή μια ημέρα ή ένα χρόνο ή 100 χρόνια δεν λείπει η αμαρτία από πάνω μας. Μας μαθαίνει, μας διδάσκει ότι μόνο στο σπίτι του πατέρα μας υπάρχει προκοπή. Μόνο στο σπίτι του πατέρα μας, του Θεού, υπάρχει προκοπή. Πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού. Ό,τι μας έχει δώσει που είμαστε στο σπίτι του πατέρα μας, και δεν εννοώ μόνο την εκκλησία, όλη η γη είναι σπίτι του πατέρα μας. Όλη η γη. Και όλα τα αγαθά τα έχει γη επάνω για τα παιδιά του ο Θεός. Τα έχει δώσει. Άλλος κάνει χρήση, άλλος κάνει κατάχρηση, άλλος δεν λέει δόξες ο Θεός. Και θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που έλεγε για τον γεροντά του, τον Άγιο Τίχωνα. Τον επισκέφθηκε ένας μοναχός, τον Άγιο Τίχωνα, Άγιος εκείνος, πνευματικός του Άγιο Παϊσίου. Κάθισε, συζητήσανε και όταν έφυγε λέει, βγήκε έξω συνεχώς και ύψωσε τα χέρια ψηλά σε σχήμα σταυρού ο Άγιος Τίχωνας. Και φώναζε κατά, δόξα ο Θεός, δόξα ο Θεός. Είχε λέει αντία, Κύριε σου Χριστέ λεησόν, δόξα ο Θεός. Και καθόταν με τα χέρια ψηλά, γιατί του είπε, παιδί μου, να προσέχεις, γιατί είναι κυνηγή και κυνηγάνε αγριγούρι να σε σκοτώσουν. Και προσευχόταν να σκοτώσουν τον άνθρωπο οι κυνηγοί. Είχε μία λέει αέναη παντοτινή προσευχή, το δόξασε ο Θεός, δόξασε το Θεό, για ό,τι αγαθό έχει δώσει στον άνθρωπο. Μόνο, λέει, στο σπίτι του πατέρα θα νιώσουμε την αγάπη, τη στοργή, την αφοσίωσή μας, τον εξαγνισμό μας, την καθαριότητα της ψυχής μας. Θα το βρούμε εκεί. Στην παραβολή, λοιπόν, του ασώτου, βλέπει ο άνθρωπος ότι έχει ανάγκη να σκέφτεται τακτικά το σπίτι του πατέρα του, να παίρνει άφηση και συγγνώμη από το σπίτι του πατέρα του. Και αυτό είναι η εκκλησία μας. Και ό,τι ακριβώς έπραξε ο πατέρας, που του πέρασε δαχτυλίδι, που του έβαλε παπούτσια, που του έβαλε την καλύτερη στολή, που του έδωσε να φορέσει τα ωραιότερα ενδύματα όταν είναι σαν πρίγκιπα, δείχνει ότι όλα αυτά γίνονται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Αραβόνα, δαχτυλίδι είναι αραβόνας, λέει, που τον αραβόνιασε, δηλαδή έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, αυτός είναι αραβόνας, που μας δίνει η Εκκλησία με το βάπτισμα, το Πνεύμα το Άγιο. Του φόρεσε, λέει, στολή καινούρια, γιατί τον καθάρισε. Και αφού καθαρίστηκε, τον έδισε βασιλόπουλο πρίγκιπα του ουρανού. Του έβαλε παπούτσια έτοιμα. Δηλαδή ωραία για να μπορεί να περπατάει εύκολα το δρόμο της αρετής και μόνο της αρετής. Και του έσφαξε λέει και το μοσχάτι συντευτό, εκεί είναι το μεγαλείο της παραβολής, το μεγαλείο της παραβολής. Παιδί μου του λέει ο πατέρας, μας λέει ο πατέρας μας, ο Θεός. Δεν βλέπεις εγώ το παιδί μου θυσιάζω σε κάθε Θεία Λειτουργία και σου δίνω το αίμα και το σώμα του. Το παιδί μου, το μονάκριβο που έχω, γιατί θέλω και σένα να είσαι συγκληρονόμος της βασιλείας μου μαζί με το παιδί μου. Να κληρονομήσεις τη βασιλεία που έχει ο γιος μου και εσύ μαζί. Και μου έκανε εντύπωση ο Ιερός Χρυσόστομος που διάβαζα σήμερα και χτες σε ένα σημείο που γράφει ότι
στον κόσμο αυτό όσοι έχουν αξιώματα, όσοι έχουν αξιώματα, βλέπουν τον άλλον που διεκδικεί το αξίωμα το ίδιο με φθόνο. Ούτε καν το όνομά τους δεν θέλουν να ακούσουν. Εμείς οι άνθρωποι δηλαδή. Αν εγώ έχω ένα αξίωμα και βλέπω και τον Βασίλη διεκδικεί το αξίωμά μου, ούτε να τον ακούσω δεν θέλω. Δεν συμβαίνει το ίδιο, λέει, και στη Βασιλεία του Θεού και ανάμεσα στους Αγίους. Αντίθετα, θέλουν συγκληρονόμους στο ίδιο αξίωμα, με το ίδιο αξίωμα, την ίδια Βασιλεία. Σχολιάζει λοιπόν ο Χρυσόστομος και λέει, και θα αναφέρω και παραδείγματα, παραδείγματος χάρη, και μετά θα πω αυτό που θέλω να πω. Εάν εσείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, οι χριστιανοί, εάν εσείς οι χριστιανοί, είσαστε όρθιοι πνευματικά, τότε εμείς ζούμε. Εάν δεν είσαστε όρθιοι πνευματικά και βρισκόστε στην αμαρτία, τότε εμείς υποφέρουμε. Προσέξτε, όταν είστε όρθιοι και με το όρθιοι σημαίνει θα γίνετε και συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού, η χαρά μας είναι αυτή. Όταν στεκόσαστε όρθιοι, ο Μωυσής έφτασε μπροστά από τα Ιεροσόλυμα, λίγο πιο έξω, και κάνει προσευχή και λέει, Κύριε, συγχώρεσέ τους, κάνανε και αυτοί αμάρτημα, και θέλω να συγχωρέσεις, γιατί προτιμάω εγώ, ο Μωυσής, να με διαγράψεις από το βιβλίο της ζωής, παρά να μείνουν τα παιδιά μου έξω από τη Βασιλεία σου. Τα παιδιά μου, δηλαδή θυσιάζει τη Βασιλεία του Θεού, να μείνει έξω ο ίδιος, να μπουν μέσα αυτοί. Ή λέει, άφεσε αυτή στην αμαρτία ταύτη, ή συγχώρεσε την αμαρτία, ή λέει, διάγραψε εμένα από τη Βασιλεία σου. Φοβερό πράγμα. Το ίδιο αξίωμα που έχουν θέλουν να το έχουν και άλλοι. Στον χώρο της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή αυτό τι μας λέει με άλλα λόγια. Να εργάζεις όχι τον εαυτό σου μόνο, σε μένα πάνω σχάρι, σε εσάς το ίδιο. Η δική σου εργασία θα αποβλέπει ώστε να μπει και ο άλλος στη Βασιλεία του Θεού μέσα. Δεν κάνεις τίποτα άμα δεν κάνεις για τον αδερφό σου κάτι. Αυτό λέει με άλλα λόγια. Άφησε, λέει, Κύριε, την αμαρτία. Λοιπόν, και συμπληρώνει ο Χρυσόστομος για τους Αγίους και λέει ότι πας στην εορτή του Αγίου, ο Άγιος, δεν του φτάνουν τα εγκόμια, δεν του λένε τίποτα που θα το ψάλεις, θα τον μιμήσεις τον Άγιο, δεν του φτάνει αυτό, λέει. Όταν τον μιμηθείς και μπεις στη Βασιλεία του Θεού, είναι ανώτερο από τα εγκόμια που του προσφέρεις. Το σχολιάζει ο Χρυσόστομος. Έτσι λοιπόν, εδώ, στην παραβολή του Ασώτου, αυτό λέει, ότι στη Βασιλεία μαζί με τον Κύριο μπήκε. Εκεί ο Άσωτος Υιός, εμείς τα παιδιά του Θεού, με άλλα λόγια δηλαδή. Όμως, τούτο εδώ το βιβλίο που λέγεται Ιερό Ευαγγέλιο και οι Επιστολές των Αγίων Αποστόλων, κοινά έχει ένα όνομα και είναι η Διαθήκη. Δηλαδή, πώς λέμε, πέθανε ο πατέρας μου και άφησε Διαθήκη και έχει βάλει την υπογραφή του από κάτω και έχει πει, αυτό είναι το Βασίλη. Έτσι και ο πατέρας μας έκανε τη Διαθήκη αυτή με τον Υιό του. Καινούρια Διαθήκη. Και έβαλε την υπογραφή του από κάτω ο πατέρας. Έχει τον Υιό του, που έβαλε την υπογραφή με το αίμα του. Το οποίο αίμα του το πίνουμε και το σώμα του το τρώμε στη Θεία Ευχαριστία. Αυτός λοιπόν ο νόμος, εάν παραβιάζεται, να το προσέξουμε, αν παραβιάζεται εκούσια, τιμωρείται. Εκούσια. Ακούσια, γιατί είμαστε άνθρωποι, συγχωρείται. Ακούσια συγχωρείται. Γιατί όλοι αμαρτάνουμε,
Όλοι πέφτουμε, δεν θέλουμε να πέσουμε και πέφτουμε. Και λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Παΐσιος, ότι ευτυχώς που πέφτουμε, γιατί θα ξεχνιόμαστε και θα πιστεύουμε ότι είναι Άγιοι. Από αυτή την πλευρά λέει, το αμάρτημα, κάθε αμάρτημα που κάνουμε και το καταλαβαίνουμε ότι είναι αμάρτημα, είναι η κοπριά που μεγαλώνει το λουλούδι που λέγεται αρετή. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω? Δηλαδή, έπεσα εγώ σε ένα αμάρτημα, κακό είναι βέβαια, είναι η κοπριά. Καταλαβαίνω όμως ότι το αμάρτημα που έκανα μου προσφέρει σε κακό και το αντικαθιστώ με την αρετή που αντιστοιχεί. Δηλαδή, μιλάμε για εγωισμό, κατάλαβα τη σημεία ταπείνωση και ζω ταπεινά. Ο εγωισμός που με έριξε, αυτός έγινε η αφορμή γιατί να χτυπηθώ και να καταλάβω ότι δεν πρέπει να ξανακάνω αυτό που έκανα. Είναι η κοπριά που μεγαλώνει το λουλούδι που λέγεται ταπείνωση. Όλα τα αμαρτήματα που κάνουμε λέει είναι κοπριά. Θα το καταλαβαίνουμε όμως ότι πρέπει να φυτέψουμε την αρετική πάνω. Λοιπόν, και εμείς στο σπίτι του πατέρα μας, στο σπίτι του πατέρα μας, που μας έχει πιάσει όπως πιάνουμε εμείς τα μικρά παιδιά από το χέρι και ακόμη περισσότερο, έχουμε χρέος να ζούμε με βάση τον νόμο του Θεού. Τον νόμο του Θεού. Γιατί ο εκούσιος, επαναλαμβάνω, εκεί στέκομαι, ο εκούσιος παραβάτης είναι δόλιος. Γιατί αμαρτάνει ενώ το ξέρει. Και ενώ το κάνει με τη δική του πρόθεση και τη θέληση. Ενώ η πρόθεση πρέπει να μας δίνει κάτι άλλο. Εγώ θέλω να κάνω αυτό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλω να κάνω λέει το καλό, αλλά με τραβάει λέει το κοκό από την άλλη μεριά. Και αυτό που εγώ θέλω να κάνω είναι το καλό, παλεύω να το κάνω και πάλι πέφτω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και φωνάζει, ποιος θα με ρίξει, λέει, θα με τραβήξει μακριά από το κακό αυτό? Ο Κύριος φωνάζει. Ο Κύριος. Λοιπόν, το εκούσιο, δηλαδή εδώ ο νόμος λέει, παραδείγματος χάρη, αγαπάτε αλλήλους. Είναι αυτό όλο, αυτό είναι η αγάπη. Λέει, πώς το λέει, ο νόμος και οι προφήτες στην αγάπη κρέμονται, λέει εδώ μέσα. Ο νόμος ολόκληρος. Και οι προφήτες, αυτά που έχουν διδάξει, είναι η αγάπη. Λοιπόν, εφαρμόζουμε τον νόμο, λέει ο νόμος εδώ, ο κοσμικός. Αν τον εφαρμόζουμε, δεν έχουμε ανάγκη από τον νόμο. Δεν μπορεί να μας πιάσει ο νόμος άμα τον εφαρμόζουμε, να μας τιμωρήσει για τι πράγμα. Αν δεν τον εφαρμόζουμε και κάνει ζημιά στους άλλους, θα μας συλλάβει ο νόμος και θα τιμωρηθούμε. Αλλά υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι να παραβαίνουν θείους και ανθρώπινους νόμους και να μην συλλαμβάνονται και να μην τιμωρούνται. Να μένουν ατιμώρητοι. Λέει ότι παραδείγματος χάρη αυτοί που φτιάχνουν τους ανθρώπινους νόμους έχουν τη δύναμη να τους παραβαίνουν. Τους παραβιάζουν. Και το βλέπουμε. Οι ανθρώποι, ακόμη και το Σύνταγμα παραβιάζεται. Το βλέπουμε. Δεν συλλαμβάνονται γιατί έχουν τη δύναμη να μην πιάνονται. Έως πότε, έως πότε μέσα όλοι και αυτοί που παραβιάζουν και αυτοί που παραβιάζονται οι άνθρωποι με τους νόμους που παραβαίνουν οι άλλοι, όλοι έχουν μέσα μας το δίκτυ που λέει αυτός είναι παραβάτης. Και τούτο εδώ με βάση την ανθρώπινη λογική δηλαδή λέγει δεν πρέπει τέλος πάντων να τιμωρηθεί και αυτός ο άνθρωπος που κάνει τόση μεγάλη συμφορά και αδικεί παραβιάζοντας θείους και ανθρώπινους νόμους. Θες να κάνει μια ερώτηση, Δημήτρη? Όχι, Θα περιμένουμε. Σε αυτό μας απαντάει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει κανείς. Να γλιτώσει ούτε ένας παραβάτης. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος.
πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσία. Κάθε λέει παράβασης και παρακοή ανθρώπινη έλαβε και λαβαίνει δίκαια ένδικη μισθαποδοσία, πληρωμή. Δεν μένει τίποτα απλήρωτο. Και εδώ πληρώνεται και εδώ πληρώνεται. Αλλά και εκεί τελεσίδικα ψηλά. Τελεσίδικα ψηλά. Αυτό που λένε όλα εδώ πληρώνεται, ποιος είναι κάνει. Είναι εμείς, του λαού μία έκφραση. Στο συμπλήρωμα είναι και εδώ και εκεί πληρώνονται. Όχι μόνο εδώ. Τώρα μου φέρνει στο λογισμό μου κάτι ανάλογο που διάβαζα. Πέθανε ένας πλούσιος και του κάνανε, λέγει, αυτές τελετές που κάνουνε, γεμάτη δόξα. Και από την άλλη μεριά ένας ασκητής που ζούσε στην έρημο με αγώνα τεράστιο, το φάγανε τα θηρία. Το φάγανε τα θηρία. Και ζήτησε άλλος συνάδελφος ασκητής, κύριε μου, γιατί ο ένας που ζούσε μες στον κόσμο, πέθανε με δόξα και τιμή και ο άλλος τον φάγανε τα θηρία, μέσα στην αρετή και στον αγώνα και στον πόνο πέρασε τη ζωή του, έπρεπε να το... και εκεί ακόμα τον φάγανε τα θηρία. Και τον πληροφόρησε άγγελος Κυρίου και του είπε, είχε κάνει μια πράξη καλή ο πλούσιος. Γι' αυτό παραχώρησε ο Θεός, λέει, να πληρωθεί στη γη εδώ για αυτή την πράξη. Και μόνο. Ο άλλος είχε κάνει μια πράξη κακή, για να ξεκρεωθεί από την κακή πράξη, τον φάγανε τα θηρία για να πάει εκεί ενδόξη και τιμή. Τον πληροφόρησε ο άγγελος. Υπάρχει ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι ποιο είναι, που αναφέρει για κάθε περιστατικό για ποιο λόγο γίνεται. Δηλαδή, ο τάδε ενάρετος έφυγε, το φάγανε τα θηρία. Ο άλλος ήταν φιλάνθρωπος, το σκότωσε αυτοκίνητο. Ο άλλος έτσι. Δηλαδή, είναι παραδείγματα τέτοια που απαντάει και σου λύνει κάθε από δεν ξέρω ποιο βιβλίο είναι. Όμως, το θέμα είναι, επειδή ο Κύριος, ακούσαμε χθες, είναι κριτής ο Κύριος, δικαστής είναι ο Κύριος. Και να προσέξουμε, δεν παραμένει τίποτε χωρίς πληρωμή, χωρίς τιμωρία. Διότι τότε δεν υπάρχει καμία έννοια δικαίου αν δεν συμβαίνει αυτό. Τι χρειάζεται να χρησιμοποιώ την έννοια δίκαιος, δίκαιος νόμος, δίκαιος άνθρωπος, δικαιοσύνη, υπάρχουν αυτές οι έννοιες. Ποια είναι η πραγματική αντιστοιχία τους αν δεν υπάρχει απόδοσης δικαιοσύνης. Εδώ στη γη που ζούμε πιάνει μόνο τους μικρούς ο νόμος. Τους μεγάλους τους πιάνει. Η λογική λέει δεν πρέπει και αυτοί να πιαστούν στο δίκτυο της δικαιοσύνης. Θα μείνουν αυτοί οι μεγαλοκαρχαρίες έξω από το δίκτυο. Επειδή παριστάνουν ότι είναι μεγάλοι και τρανοί. Μία απόδειξη είναι ότι φεύγουν και το μνημόσυνό τους χάνεται μία για πάντα. Ο άλλος που φεύγει από τον κόσμο αυτό εδώ, το μνημόσυνό του δεν χάνεται. Βλέπετε, έχουν φύγει οι Άγιοι εδώ, από προφήτες μέχρι σήμερα στην Εκκλησία μέσα. Οι Άγιοι τιμώνται και ακούγονται χωρίς το μνημόσυνο αυτό, εις γενεά και γενεά. Σε όλες γενεές ακούγεται. Και θα ακούγεται εν ουρανής, στον ουρανό επάνω. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν αμαρτήματα τρανά που γίνονται στην πράξη έξω και φαίνονται, τα βλέπουν όλοι. Υπάρχουν και αμαρτήματα τρανά που δεν φαίνονται. Και θα αναφέρω παράδειγμα. Λέγει στον παράλυτο που το κατεβάζουν από τη στέγη, αφέονται σου η αμαρτία, σου συγχωράω τις αμαρτίες. Δεν φαινόντουσαν πουθενά και όμως ήταν τρανές
Γιατί του είπε, πρόσεξε να μην ξαναμαρτήσεις γιατί θα γίνεις χειρότερα. Η αιτία που ήταν παράλυτος ήταν τα αμαρτήματά του, που δεν φαινόντουσαν. Που δεν φαινόντουσαν καθόλου. Άμα ξανακάνεις τα ίδια, τα ίδια κατάντια θα σε βρούνε. Αυτά είναι τρανά αμαρτήματα που δεν φαίνονται, γιατί ξέρετε δεν έχουμε λεπτό το δείχτη της συνειδήσεώς μας. Έχει χαλάσει ο δείχτης. Και αν είναι χαλασμένος ο δείχτης της συνειδήσεώς μας, ή τρανά κάνουμε ή μικρά κάνουμε, όλα ίδια είναι ή και καθόλου δεν υπάρχουν. Δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Καθόλου τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχουν. Και τι ήταν αυτό. Ναι, έτσι. Δεν είναι τίποτα. Και όμως μπορεί ο δείκτης ο δικός μου να μην πιάνει αυτά τα τρανά αμαρτήματα που είπε ο Κύριος, από αυτά υποφέρεις και είσαι άρρωστος. Υπάρχει να όμως και αυτός που τα βλέπει όλα και τα ακούει όλα και τα βγάζει στη φόρα. Εν εκείνη τη μέρα και τη ώρα, την ώρα λέει το Ευαγγέλιο που ακούσαμε χτες, όλα θα βγουν στη φόρα. Κανενός δεν θα μείνει κρυφά. Ο αδερφός Ιάκωβος σε ένα κομματάκι, σε μια επιστολή του, δεν θυμάμαι ποια είναι, ακούμε να μας λένε, γράφει, έχουν περάσει από τότε μέχρι τώρα που έγραφε την επιστολή και εμείς λέμε μέχρι τώρα που ζούμε 4.000 χρόνια. Πού είναι να έρθει ο κριτής για να κρίνει τον κόσμο? Πού είναι να έρθει ο κριτής για να κρίνει τον κόσμο? Θα το βάλουμε στη τσέπη μας, θα το εξετάσουμε, το πούμε, πότε θα έρθει. Άμα είναι σύμφωνα με τα δικά μας στα μυαλά να συμβαίνουν όλα, ο κόσμος πάει περίπατο. Ενώ ο κριτής χρησιμοποιεί μία μεγάλη αρετή που τη ζητάει και από εμάς. Ξέρετε ποια είναι? Ποιος είναι? Όλοι αμαρτάνουμε, αλλά δεν έρχεται μήπως σαν άσωτοι μετανοήσουμε. Δείχνει ανεξικακία και φιλανθρωπία. Λέει, κάντε το ίδιο κι εσείς. Γιατί μπορεί να σας φταίνουν άνθρωποι, μη ζητάτε. Αμέσως να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, μπορεί αύριο να συμβεί να γίνουν οι αγιότεροι των Αγίων, που δεν το βλέπετε εσείς. Και έτσι είναι. Λέει, ανεξικακία και υπομονή στα αμαρτήματα των άλλων. Όπως έκανε ο πατέρας που δέχεται και το γιο. Και ο πατέρας που μας περιμένει όλους εμάς. Όλους εμάς. Περιμένει να γυρίσουμε. Ξέρετε πώς λέγονται όλα αυτά που σήμερα κάνουμε. Κατά τη γλώσσα του Ιερού Σωστόμου, κατάνοιξη. Γιατί μας κατανοήσουν την ψυχή και περνάει μέσα η άβρα του ουρανού και το Πνεύμα το Άγιο και μας μαλακώνει την ψυχή και ζούμε με εσωτερική γαλήνη ομορφιά, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Αστός Παύλος. Λέει, το Πνεύμα το Άγιο δίνει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, πραότητα. Όλα αυτά έρχονται με βάση αυτά που Άγιος Καιρός, νόμος του Θεού, μας επιτάσσει. Και για να κλείνω και να τελειώνω τη σημερινή ομιλία, έχω να πω το εξής. Όπως ξεκίνησε και τελειώνω, θυμηθείτε το αυτό, πως ξεκίνησα με αυτά που θα σας πω. Κάθομαι σπίτι μου και μελετώ το νόμο του Θεού. Άγια. Κάνω Άγιο έργο. Άγιο. Γιατί η ψυχή μου θερμαίνεται. Γιατί ανοίγει τα μάτια της η ψυχή μου. Κατανήσεται η ψυχή. Υπάρχουν κομμάτια στη γραφή που μπορεί να διαβάσει τη γραφή εδώ όπως το έχω μια δύο στιγμή μπροστά μου να διαβάσω, ενώ διαβάζω όλο κάπου στέκω μια γραμμή, μια γραμμούλα. Πω, λέω, τι μεγάλο είναι αυτό. Έχει προηγηθεί το προηγούμενο, μου έχει θερμάνει την ψυχή και φτάνει στο κομμάτι αυτό που φτάνει και μου γέμισε μεγαλείο την ψυχή. Το μεγαλύτερο, το απάβγασμα, θα έλεγα η τρένα της ομορφιάς
πάνω στην κατανόηση από τη μελέτη της γραφής βρίσκεται στο να εφαρμοστεί αυτό που διάβασε έστω ένα εκατομμυριοστό. Γιατί όλο δεν μπορεί να γίνει. Ένα εκατομμυριοστό. Δεν θα αντέξουμε να εφαρμόσουμε στο ακέραστο που διαβάζουμε. Αλλά ένα εκατομμυριοστό. Και αυτό γίνεται μόνο όταν εμείς λέμε «Εγώ, Κύριε, θέλω». Αυτό το θέλω να πούμε. Και ο Κύριος θα έρθει να συμπληρώσει όλα τα άλλα. Δικό του έργο είναι μετά το θέλω το δικό μας. Λέει «Ούτου θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος». Θα το εξηγήσω. Δεν είναι μόνο, λέει, έργο του θέλοντος, εκείνου που θέλει να αγκαλιάσει τον Κύριο, ουδέ του τρέχοντος, ούτε εκείνου που τρέχει γρήγορα για να συναντήσει τον Κύριο. Συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος, αλλά του ελεούντος Θεού. Θα έρθει ο Κύριος να σου αγκαλιάσει την ψυχή. Και τότε το έργο είναι τέλειο πέρα για πέρα. Αμήν. Έχετε κάτι? Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις κάτι για φίλου. Ναι, δεν είναι δημιουργία το θέμα του ίσως. Ε, πες το. Ναι, ναι, αλλά για έναν συνάδελφο, ο οποίος ήταν άθεος. Ναι. Πέθανε. Ναι. Δεν τον θάψανε όλα, ναι, αυτά. Πριν να του κάνουμε μνημόσυνο, ναι ή όχι? Ναι. Ναι. Τι, το ερώτημα ποιο είναι τώρα? Αν πρέπει να γίνει μνημόσυνο. Αν πρέπει να γίνει μνημόσυνο. Ναι, ήταν άθεος. Αφού δεν ήθελε. Του κάνει μνημόσυνο. Ρωτάω εγώ αν πρέπει. Η Εκκλησία ποτέ δεν λέει όχι άμα ζητήσουν κάτι. Τον ερχόμενο πρόσμε ουμή εκβάλλω έξω. Αν είναι τραυματισμένος και έγινε άθεος μετά, η Εκκλησία δεν αργείται. Αν είναι γραμμένος στα κατάστοιχα της μέσα, θα πει και στο χειρότερο εγκληματία. Έλα να σου διαβάσω για να βελτιωθεί η θέση του. Είναι αγάπη η Εκκλησία. Δεν το αργείται. Δηλαδή πρέπει η δική του να κάνουν μνημόσυνο, έτσι. Άμα η δική του θέλουν από τον εστέρα να του κάνουν και μνημόσυνο, δεν το κάνουν, γιατί δεν το κάνουν. Δεν το αργείται. Γιατί αυτό ζήτησε να μην. Λέει, άκου να σου πω, αυτό το ζήτησε. Ναι. Τελείωσε. Όμως οι πίσω μου χρέος να αγωνιστούν να βελτιώσουν τη θέση του. Λέει ο Γέροντας ο Παΐσιος, να κάνετε, λέει, μνημόσυνα και προσευχές για αυτούς που έχουν φύγει. Γιατί πες ότι ο Θεός, λέει, όχι, αναφέρει ένα ανθρώπινο παράδειγμα. Αν, λέει, είναι κλεισμένος κάποιος, τον κλείσει σε ένα υπόγειο μέσα και πάει η μάνα και παρακαλέσει εκείνο που το έχει κλείσει, πάντα λίγο παραπάνω και κλαίει και παρακαλεί. Λυγίζει, λέει, αυτός και το βάζει στο παραπάνω που είχε λίγο αέρα, λέει, παραπάνω. Δεν είναι όλο πράγμα να κάνει προσευχή και θέλει να κάνει κάτι ανάλογο, λέει. Να βελτιώσει τη θέση του. Βελτίωση γίνεται. Όχι αλλαγή. Έτσι λέει ο Άγιος Παΐσιος. Επαναλαμβάνω, για να έχουμε ξεκάθαρη θέση πάνω αυτό, είναι η Εκκλησία δεν της δίνει το δικαίωμα ο Κύριος να πει εσύ είσαι ο μέγας αμαρτωλός της γης, δεν σε δέχομαι να σου κάνω μνημόσυνο ή κηδεία. Έχει χρέος επειδή είναι η αγάπη να προσευχηθεί, ψυχή είναι από εκεί και πέρα. Ψυχή είναι. Να ελεήσει ο Θεός και αυτό είναι. Ναι, αλλά ο ίδιος δεν μετανόησε. Τι πες? Ο ίδιος, ναι, δεν μετανόησε. Καμιά σημασία. Εκεί πίσω έχουμε χρέος. Δηλαδή, δείχνουν την αγάπη μας. Μπορούν οι δικοί του να κάνουν κάτι για την ψυχή του. Αν οι ίδιοι πιστεύουν, ναι, και έχουν μπέσα χριστιανική πίστη, ναι, να το κάνουν, βελτιώνει τη θέση του. Βελτιώνει. Ναι, ο Απόστολος Παύλος, όχι, ένα σύγχρονο. Ναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει να προσεύχεστε και για αυτούς που είναι στην εξουσία. Και ξέρετε ποιος είναι στην εξουσία τότε? Έγραφε την επιστολή από τη Ρώμη. Δεν μας μοιάζει σε ποια εκκλησία, ναι, και λέει να προσεύχεσαι για αυτό που είναι στην εξουσία. Και εννοούσε τον έρωνα που έστειλε στον άνδρα να σωρώ ψυχές. Το αντιλαμβάνεσαι? Η εκκλησία αυτό το χρέος έχει. Για όλο τον κόσμο. Αυτό λέει, δεν λέει μη το κάνετε και το πράγμα. Και εμείς κάνουμε παρεμηνία και λέμε κοίταξε η εκκλησία του κάνει μνημόσυνο και τα έχει καλά με την εξουσία. Κατάλαβες τι εννοώ, Αν εγώ έχω δηλώσει... Χαϊδεύει την εξουσία δηλαδή, με άλλα λόγια. Αν εγώ έχω δηλώσει να μην μου κάνετε μνημόσυνο. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Ναι, ολοκληρώ, δεν είπα τίποτα. Και πει ο Α, ναι, να του κάνουμε. Είμαι εγώ να του αρνηθώ, να του πω γιατί το κάνεις. Δεν υπάρχω. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Οπότε πρέπει να το κάνουμε. Να του κάνουμε μνημόσυνο. Να του κάνουμε.
Εφόσον η οικογένειά του, με άλλα λόγια, ζητάει να το κάνει ο Μόσχος. Και ένας από την οικογένεια, τι χρειάζεται. Ένα, ναι. Οικογένεια. Το κάνω μόνο, μια λειτουργία. Ναι. Έχω ακούσει πολλούς που λένε ότι δεν θα του κάνω μνημόσυνο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν σώνεται αφού δεν μετανόησαι. Δεν είναι. Δεν το ξέρει αυτός. Είναι, αυτό είναι κακό. Ναι. Ποιος ξέρει το. Ποιος μπορεί να ξέρει αυτό. Όχι, δεν ξέρει το πράγμα. Ναι. Ποιος Άγιος είναι τώρα που με την προσευχή του έσαι ότι μάλλον το κεφαλούριος είναι. Ποιος είναι. Ένας Άγιος. Έκανε προσευχή και έβγαλε τη μάνα του από την κόλαση. Έτσι είναι. Πώς το κάναμε το πράγμα. Εμείς ξέρουμε γιατί εκείνος έλεγε το όχι, γιατί πέθανε στραβός, γιατί το ένα άλλο. Άλλος που ξέρει, βλέπει. Εδώ το Αποστόλου Παύλου, και να το κλείσουμε το θέμα, αν του κλείνει την πόρτα ο Θεός που πήγε να πιάσει τους χριστιανούς όλους, να πάει δεμένους να τους σκοτώσει, δεν του είπε, μπρος, μπαμ, κεραυνός, φύγε από τον κόσμο, τράβα στην κόλαση. Αλλά του είπε, έλα εδώ, θα γίνεις ο εκλεπτότερος επί της γης Απόστολός μου. Τα μάτια μας δεν βλέπανε. Τα ανθρώπινα δεν βλέπανε τα μάτια. Το βλέπανε σαν εντεταλμένο να εκτελέσει, να σκοτώσει ζωές, να στείλει στον Άδη. Και όμως ήταν για να σώσει. Οι άνθρωποι τότε δεν τον πιστεύανε. Όχι. Όχι, δεν τον πιστεύανε. Ήταν σίγουρα αυτά που τους έλεγε. Ναι, σου λέει αυτός γιατί να μας πιάσει. Δεν μας πιάσει. Λοιπόν, την ευχή του Κυρίου και των Αγίων ευχαριστώ πάρα πολύ. Την άλλη Δευτέρα δεν έχουμε. Καλή φώτιση. Και παραπάνω. Με το καλό λοιπόν. Άγιος ο Θεός. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός και Λέες Μισός ημάς. Αμήν. Καλή Σαρακοστή. Ευχόμαστε. Και ευλογημένοι να ευχαριστώ πάρα πολύ όλη την παρέα εδώ. Καλό βράδυ. Αμήν. Τι έγινε.